Στη Μεγαλόπολη βρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος προκειμένου να ακούσει και να συζητήσει με τους αρμόδιους φορείς για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή. Ο Δήμος Μεγαλόπολης, η Δημοτική Αρχή, προσωπικά ο Δήμαρχος, πήγαμε με συγκεκριμένα 10 τοπικά ζητήματα, τα θέσαμε όλα, τέθηκαν όλα τα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων και των ζητημάτων για τις πονηρές σκέψεις περί Χούδρου, Βουά ή Χιτέα. Κάποιοι που νομίζουν ότι το συνέδριο ήταν μόνο ό,τι κατέγραφε η κάμερα της τηλεόρασης και δεν ήταν και παράλληλες συνεδρίες, δεν ήταν και παράλληλες συναντήσεις, είναι θύματα ενός φαινομένου των ημερών μας, της εποχής μας, ότι ό,τι δεν το γράψει η κάμερα δεν έχει συμβεί. Και ο κύριος Μούργαρης, έτσι δεν είναι, έθεσε τα ζητήματα και για το Χιτέα όπως τα έθεσα και εγώ. Δεύτερη επισήμανση. Χαβούζε η Μεγαλόπολη παρά τους άνεμους στόχους κάποιων, παρά τις πονηρές σκέψεις πολλών, από διάφορες προελεύσεις, δεν θα καταντήσει. Και δεν θα καταντήσει γιατί αυτή η πόλη και αυτή η περιοχή έχει φύλακες. Με πρώτους τους πολίτες της. Κύριος Τσίπρας, αυτά που είπε, όπως είπατε και εδώ εσείς, στο αναπτυξιακό συνέδριο εδώ στην Τρίπολη ή άλλα που λένε κάθε μέρα οι υπουργοί του και η κυβέρνηση. Ότι φτάνουμε στο τέλος των μνημονίων, ότι θα έχουμε ελληνικό πρόγραμμα πλέον, ότι τέλος πάντων αρχίζει μια ανάπτυξη η οποία θα είναι και δίκαιη μάλιστα. Και μια σειρά τέτοια ζητήματα. Όχι ότι δεν έχουμε αισιοδοξία. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, ανάπτυξη, έστω ασθενική, έστω ανεμική, έστω τέλος πάντων επισφαλής, όπως οι περισσότεροι τη λένε, μπορεί να υπάρξει. Μετά από ένα κύκλο βαθιάς κρίσης, μπορεί κάποιοι κλάδοι της οικονομίας, ήδη κάτι τέτοιο φαίνεται, να έχουν μια μικρή ανάκαμψη. Δεν είναι αυτό τίποτα καινούριο για το σύστημα και πώς προσπαθεί να επιλύσει τις κρίσεις του σε όφελος των ομίλων του μεγάλου κεφαλαίου, δηλαδή των λίγων. Μπορεί να υπάρξει, μόνο που αυτή θα είναι επισφαλής, αυτή δεν θα είναι για το λαό, δεν θα υπάρχει ανάκαμψη δηλαδή στο λαϊκό εισόδημα, δεν θα υπάρξει ανάκαμψη των μισθών, δεν θα υπάρξει ανάκαμψη στην κοινωνική ασφάλιση, στις συντάξεις, σε μια σειρά άλλα μέτρα που έχουν πάρθει αυτά τα χρόνια. Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα ζητήματα που έχουν ανακύψει με τη ΔΕΗ, τονίζοντας ο κύριος Κουτσούμπας πως η ιδιωτικοποίηση δεν θα έχει κανένα όφελος προς τον λαό. Είναι επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι επίσημη πολιτική όλων των κυβερνήσεων μέχρι σήμερα, αυτών τους οποίους σας ανέφερα στην αρχή, και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, και των ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΛ τώρα, και άλλων που τους ακολουθούν από κοντά μικρότερα κόμματα, για ιδιωτικοποίηση, για απελευθέρωση αγοράς ενέργειας. Όμως, απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, ιδιωτικοποίηση, σημαίνει όχι μόνο ότι καταργείται ουσιαστικά ο οποιοσδήποτε ενεργειακός σχεδιασμός για την οικονομία της χώρας και εδώ στη Μεγαλόπολη και στην Πτολεμαϊδα πάνω σε όλη την Ελλάδα και για όλες τις πηγές ενέργειας, εγώ θα σας έλεγα, και εκτός από το Λιγνίτη, αλλά δημιουργούνται προβλήματα σοβαρά στους εργαζόμενους του κλάδου, είτε είναι μεγάλοι σε ηλικία και βρίσκονται κοντά στη σύνταξη, είτε είναι νεότεροι, είτε έχουν επιστημονικά διπλώματα ή τεχνολογικά διπλώματα, είτε είναι απλοί εργάτες στα ορυχεία ή στη ΔΕΗ συνολικότερα, με αλλαγές αντιδραστικές όταν ιδιωτικοποιηθεί ακόμα παραπέρα από αυτές που υπάρχουν σε εργασιακές σχέσεις, σε μισθούς, θα είναι χαμηλή μισθή, θα είναι οι εργολαβίες θα λύνουν και θα δένουν, και βεβαίως θα υπάρχει ένταση, εντατικοποίηση της δουλειάς και υπερεκμετάλλευση των ίδιων των εργαζομένων. Αντίστοιχα θα συμβεί για τις υπόλοιπες λαϊκές οικογένειες. Δεν θα μειωθεί το ρεύμα. Δεν θα είναι ωφεληθεί η λαϊκή οικογένεια, ο επαγγελματίας, ο αγρότης, ο εργαζόμενος σε άλλο κλάδο εδώ από τη Μεγαλόπολη ή από οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας. Το ρεύμα θα αυξάνεται. Δεν θα μειωθεί η τιμή της κατανάλωσης όταν μπει ο ιδιώτης, ο μεγάλος όμιλος, ο μονοπωλιακός. Γιατί αυτοί μόνο Θεό τους έχουν το χρήμα, έχουν το κέρδος.